θέλω με έμφαση να τονίσω ότι αυτό στο οποίο επενδύσαμε διαχρονικά, ο πολιτισμός δηλαδή, είναι αυτός που μπορεί να αναδεικνύει αξίες σημαντικές για την επιβίωση μας στη σύγχρονη εποχή και παράλληλα να συνεισφέρει στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων του Δήμου μας. Παρουσιάστηκα στο Δήμο μας στα πλαίσια των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων διαχρονικά εξαιρετικές παραστάσεις, αξιόλογα έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών του θεάτρου, της μουσικής, του χορού και των εικαστικών τεχνών. Εξίσου σημαντική ήταν η παρουσία σειράς ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών ομάδων από τον Άγιο Αθανάσιο, που εργάστηκαν και δημιούργησαν μέσα από το θεσμό του Ανοιχτού Σχολείου, αλλά και παρόμοιων ομάδων, ταλαντούχων δημοτών μας. Θεωρούμε υποχρέωση μας τόσο την προβολή της δημιουργικής αυτής της παρουσίας και παραγωγής τους, όσο και της ενίσχυσης των προσπαθειών τους για να συνεχίσουν στον τομέα που ο καθένας έχει επιδείξει ενδιαφέρον. Περαιτέρω στοχεύουμε στη διεύρυνση της συμμετοχής των δημοτών στα πολιτιστικά δρόμενα και προσδοκούμε νέες ερασιτεχνικές πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούμε κατά το δυνατόν να συνεισφέρουμε για την ευρύτερη παρουσίασή τους εδώ στον Δήμο, εδώ στην εκδήλωση μας. Σας προσκαλούμε λοιπόν όλους και εσάς, το μέσο ενημέρωσης, και όλους εσάς τους χορηγούς μας, αλλά και τον κάθε δημότη ξεχωριστά, στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, με την βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια νέα ευκαιρία να χαρούμε και να επιδοκιμάσουμε παραστάσεις που αξίζουν και καλλιτέχνες που εργάστηκαν σκληρά για το καλύτερο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να κάνω την εφημερίδα Λεμεσός, η οποία καθηγόντος, εάν και πανίκος, είναι καθανασίτης. Να συζητήσω μάνα. Ουσιαστικά, κορκανόζι. Το έντυπο, μέσω του οποίου προβάλλουμε όλες μας τις εκδηλώσεις.